Σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΛ με την καβάλα να έχει μπει στο μικροσκόπιο του Γιάννη Παπακώστα και τον Έλληνα τεχνικό να δίνει ιδιαίτερο βάρος στο πώς θα ρυθμίσει η ομάδα, θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι και κυρίως πώς θα φτάσει στην επίτευξη του μοναδικού της στόχου που είναι η νίκη. Λεπτομερής ανάλυση μακεδονικής ομάδας δεν έγινε ακόμη, αλλά εκεί που εστιάζει την προσοχή του ο τεχνικός ηγέτης της ΑΕΛ είναι στο πώς θα διασπάσει η ομάδα του την αμυντική διάδεξη των αντιπάλων της και κυρίως πώς θα καταφέρει να ξεφύγει από τη μεσαία της γραμμή εκεί που οι παρουσίες των Ντιέ και Καρντόσο είναι κομβικές. Πίεση λοιπόν από τα πρώτα λεπτά θέλει από τους παίκτες του ο Γιάννης Παπακώστας με σκοπό να μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή των αργών αυτών αλλά και κίνηση από τους παίκτες του για να μπορούν και να ελευθερωθούν από τα μαρκαρίσματα αλλά συνάμα να εκμεταλλεύονται και τους ελεύθερους χώρους που θα βρίσκουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι κομμάτια τακτικής τα οποία δούλεψε σημαντικό βαθμό όλη την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον ο Γιάννης Παπακώστας περιμένει να τα δει να βγαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρει η ΑΕΛ να φτάσει στη δεύτερη της νίκη στη Super League. Τέλος, ο Αθηναίος ρέφερης Σταύρος Τριτσόνης ορίστηκε να διευθύνει την κυριακάτικη αναμέτρηση του Αλκαζάρ ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Καβάλα.